Σπαγκέτι με σάλτσα από ομή ντομάτα. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 1 κιλό όριμες ντομάτες, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, αλάτι πιπέρι, 1 σκελίδα σκόρδου, 125 ml ελαιόλαδο, 400 γραμμάρια σπαγκετίνι, μυζή φρατριμένη ή μοτσαρέλα, βασιλικό. Έχουμε εδώ το νερό που αρχίζει και βράζει. Σ' αρέσει. Και έχουμε σπαγκετίνι. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε σπαγκετίνι. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ λεπτό το ζυμαρικό. Το οποίο σημαίνει όσο πιο λεπτό, τόσο πιο γρήγορα βράζει. Το συγκεκριμένο, αν ας πούμε, δεν έχετε καθόλου χρόνο, θα σας δείξω ένα κόλπο να κάνετε μια σάλτσα που μπορείτε να την έχετε κάνει από πριν. Την έχετε έτοιμη στο ψυγείο και μάλιστα ομή σάλτσα με ομή ντομάτα. Αυτό είναι το καλό, δεν θέλει τίποτα. Δηλαδή, ούτε να κάνετε την ντομάτα το πρωί, τη βάζετε στο ψυγείο, το μεσημέρι που γεννάτε σπίτι και ξέρετε ότι έχετε πολύ λίγο χρόνο γιατί έχετε και άλλες δουλειές, βράζετε τα σπαγκετίνι 5 λεπτά, ανακατεύετε με την ομή σάλτσα και είναι ένα φανταστικό φαγητό σε χρόνο μηδέν. Παίρνουμε τα σπαγκετίνι όπως είναι. Θέλει ένα δευτερόλεπτο να αρχίσει να βράζει. Οπότε, να έρθω εγώ από εκεί. Ναι, να φάω τα μακαρονιά μου. Εσύ συνέχισε να τρως το φαγάκι σου. Mm. Έχουμε εδώ τις ντομάτες που τις έχουμε ξεφλουδίσει με τον τρόπο όπως μας έδειξε πάρα πολύ ωραία ο Γιάννης την προηγούμενη Παρασκευή. Με το καυτό νερό, ξέρετε, που κάνετε ένα σταυρό πίσω και μπροστά στην ντομάτα και μετά τις πετάτε στο καυτό νερό έτσι για 2-3 λεπτά και μετά πολύ εύκολα βγάζετε τη φλούδα. Όχι, τις πετάτε, Έστερα μου, τις βάζουμε. Τις βάζουμε, ξέρω. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Κόβουμε τη ντομάτα που είναι έτσι τώρα. Έχουμε πολύ ωραίες ντομάτες πάλι, όριμες. Και μου αρέσει πάρα πολύ η ντομάτα. Τις βάζουμε εδώ στο μούλτι. Βράζει το νερό. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, περιμένουμε, δεν υπάρχει. Νόστιμο. Κολοκύθινο όλα τα λεφτά. Σου άρεσε. Εσύ τα έκοψες. Όσο χωράει, κλείνουμε το μούλτι. Και όπως βλέπετε, γίνεται μία σάλτσα αμέσως, ομή. Ανοίγω το μούλτι και βάζω τη σάλτσα όπως είναι, εδώ μέσα. Αν θεωρείτε ότι αυτό το χρώμα είναι πολύ ροζ... Είναι. Επειδή είναι από φρέσκια ντομάτα και δεν είναι από αυτά τα έτοιμα που έχουμε συνηθίσει ότι είναι τελείως κόκκινα, μπορείτε να τα κάνετε λίγο πιο κόκκινο. Το νερό έβρασε. Σε ευχαριστώ πολύ. Βάζοντας μία κουταλιά κέτσαπ, ας πούμε. Αυτό το κάνει όλο πιο κόκκινο. Είναι λίγο, δεν είναι high μαγειρική όπως chef. Βράζει, έβαλες αλάτι μέσα. Όχι, όχι. Σε ευχαριστώ πολύ. Βάζουμε τα σπακετίνι. Αγαπημένο μου. Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί γίνεται και γρήγορα. Και κάνουμε τη δεύτερη δόση εδώ. Πρωί με την ντομάτα, όπως σας είπα, βάζουμε την ντομάτα ομή όπως είναι, χωρίς τη φλούδα, σε ένα μπολ, προσθέτουμε μία σκελίδα σκόρδο, ολόκληρη, αλλά χωρίς τη φλούδα, λίγη ζάχαρη και αφήνουμε αυτό το μπολ στο ψυγείο μέχρι να έρθείτε το μεσημέρι και είστε έτοιμοι για μαγειρική. Και έχω φέρει βέβαια τη σάλτσα από το σπίτι. Το γιαούρτι μου πρόσεξε. Και τη σάλτσα έχει πάρει τώρα το άρωμα από το σκόρδο, είναι γλυκιά από τη ζάχαρη και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι βγάζουμε το σκόρδο, το πετάμε. Έχεις βάλει κετσάπ? Όχι, εγώ δεν βάζω, γιατί εμένα μου αρέσει έτσι όπως είναι. Άμα θέλετε, μπορείτε να βάλετε να είναι λίγο πιο κόκκινο. Το ωραίο είναι ότι έχει όλες τις ουσίες η σάλτσα, γιατί δεν έχουμε κάνει τίποτα με τη ντομάτα και ούτε έχουμε κουραστεί στη μαγειρική. Τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα ωραίο πιάτο. Θα μου φέρεις ένα ωραίο πιάτο, Γιάννη? Ωραία, καλά, με τρέχεις. Σε έχω κουράσει. Όχι, δεν με έχεις κουράσει, αλλά... Ελέγχω λίγο τα σπαγκετίνι. Έλεσαι. Θέλουν λίγο ακόμα, οπότε θα κόψουμε και λίγο βασιλικό. Κόψε, κόψε. Να βάλουμε μέσα στη σάλτσα. Κόψε, κόψε. Και
Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, όταν βγάζετε την ντομάτα από το ψυγείο, πριν την ανακατεύετε με το ζεστό ζυμαρικό, αφήστε την έτσι ένα δεκάλεπτο εκτός ψυγείου για να πάρει λίγο... Σου έφτιαξα με το κέτσαπ. Αυτό. Να δει ο κόσμος. Πάρα πολύ ωραία. Το αφήνω εδώ για σένα. Ας το κόψω. Άστε. Εμένα μου αρέσει, ξέρεις, όπως είναι η ντομάτα, σκέτο. Γιατί λατρεύω πιο καθαρό, την ντομάτα. Πιο καθαρό. Πιο καθαρό. Αλλά ξέρω, ας πούμε, υπάρχουν παιδάκια που όταν έρχονται στο σπίτι λένε γιατί είναι αυτό ροζ, γιατί δεν είναι κόκκινο. Και τους ξυνίζει, Έστερ. Ναι, τους ξυνίζει, είναι... και έχουν συνηθίσει άλλες γεύσεις, οπότε αφήνουμε το πρώτο μας πιάτο εδώ μπροστά και αυτό που θέλω κοντά μου. Καλά, τι ωραίο πιάτο έφερες. Είδες, ένα για σένα, για μένα. Α, αυτό είναι για σένα και αυτό για μένα. Αυτό για μένα. Αυτό είναι για σένα και αυτό για μένα. Έτσι πρέπει να προσέχω να φάω και κόκκινο καλά μετά. Με μακαρόνια. Πω, με την ρουμπαστίνη. Δεν έχουν βράσει ακόμα τα σπαγκετίνι μας. Λοιπόν, έχουμε βγάλει το νερό από τα σπαγκετίνι. Έχω ρίξει ελάχιστα ελαιόλαδο για να μην κολλήσουν. Και τώρα θα ρίξω μέσα την ομή ντομάτα, που είχαμε ρίξει και λίγη ζάχαρη. Ρίχνω μέσα το βασιλικό που έχουμε κόψει μαζί με μαϊδανό για το άρωμα. Και εννοείται, τυράκι, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μυζήθρα, πάει πάρα πολύ, τριμμένη μυζήθρα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε βέβαια και άλλο κίτρινο τυρί, αν θέλετε. Ανακατεύουμε. Ω, τι ωραία. Πολύ μου αρέσει αυτό το φαγητό. Το κάνω πολλές φορές όταν είμαι μόνη στο σπίτι και θέλω κάτι έτσι να φάω καλό, αλλά δεν έχω, ξέρεις, ούτε πολύ χρόνο, ούτε υλικά. Ούτε πολύ όρεξη. Ούτε, ξέρεις τι, όταν έχει μια ωραία μέρα, θέλω να είμαι έξω, δεν θέλω να είμαι πάρα πολύ ώρα στην κουζίνα. Ναι. Και αυτό είναι ιδανικό για εκείνες τις ημέρες. Και τώρα πλησιάζει και το καλοκαίρι και δεν θέλουμε να τρώμε πολύ βαριά ίσως. Αυτό είναι το δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α. Πολύ ιδανικό εκ μέρους. Αν θέλεις, πρέπει να ρίξουμε από πάνω και πιπέρι. Ναι, βάλε. Και λίγο ελαιόλαδο. Βάλε. Να βάλω. Βάλε, βάλε στο δικό σου. Περίμενε, θα βάλω στο δικό μου εδώ. Ένα σπιτικό φαγητό σε χρόνο μηδέν, αλλιώτικο, γιατί έχουμε συνηθίσει να βράζουμε τις ντομάτες. Ναι, ναι. Να κάνουμε κλασική σάλτσα, ας πούμε. Σωστά. Και αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Ρίχνουμε και λίγο μαϊδανό και βασιλικό από πάνω. Βάλε, βάλε. Πιπέρι. Βάλε, βάλε. Πολύ μου αρέσει το πιπέρι. Βάλε, βάλε. Ουσιαστικά ταιριάζει πο, με πο, όλα. Πο, 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 πο. Και ελάχιστο ελαιόλαδο. Έτσι. Και θα το βάλουμε μπροστά να τα δείτε καλά-καλά και σας ευχόμαστε καλή όρεξη. Ελπίζω να σας άρεσε να τα κάνετε κι εσείς και βλέπετε πόσο γρήγορα γίνεται. Κοινό